Arnos Online Education, βρισκόμαστε στην παράγραφο 1-1 του σχολικού βιβλίου και μιλάμε για την έννοια της μεταβλητής και για τις αλγεβρικές παραστάσεις. Να καταλάβουμε πρώτα απ' όλα τι σημαίνει μεταβλητή. Εάν αναζητήσουμε τη ρίζα αυτής της λέξης, προέρχεται από τη λέξη μεταβάλλω, το οποίο μεταβάλλω τι δείχνει, δείχνει ότι κάτι αλλάζει, δεν μένει σταθερό, δηλαδή συνέχεια αλλάζει. Για παράδειγμα, εάν δανειστούμε το παράδειγμα του σχολικού βιβλίου ή αν δανειστούμε κάποιο αντίστοιχο παράδειγμα, εάν εμείς πάμε και αγοράσουμε 1 κιλό μήλα, θα πληρώσουμε, να βάλουμε πόσο, 60 λεπτά του ευρώ. Παράδειγμα, έτσι. Δηλαδή είναι μία φορά το 0,60. Εάν εμείς αγοράσουμε 2 κιλά μήλα, τότε θα πληρώσουμε πόσα χρήματα, 2 φορές το 0,60, δηλαδή 1 ευρώ και 20 λεπτά, έτσι. Εάν εμείς αγοράσουμε 3 κιλά μήλα, τότε θα πληρώσουμε πόσα, 3 φορές το 0,60, δηλαδή θα πληρώσουμε 1 ευρώ και 80 λεπτά. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μας μαθητές, ότι το πόσα χρήματα θα πληρώσουμε τελικά αλλάζει, μεταβάλλεται. Και γιατί μεταβάλλεται, γιατί μεταβάλλονται τα κιλά μήλα που αγοράζουμε. Αν αγοράσουμε 1 κιλό, θα πληρώσουμε τόσα χρήματα. Αν αγοράσουμε 2 κιλά, θα πληρώσουμε τόσα χρήματα. Αν αγοράσουμε 3 κιλά, θα πληρώσουμε τόσα χρήματα. Άρα, το κόστος των κιλών μήλων επηρεάζεται, εξαρτάται, από τι εξαρτάται, από την ποσότητα μήλων που θα αγοράσουμε. Η ποσότητα λοιπόν μήλων είναι αυτή που μεταβάλλεται και αφού μεταβάλλεται τη συμβολίζουμε πώς, τη συμβολίζουμε με ένα μικρό γραμματάκι, συνηθίζουμε στα μαθηματικά. Με ένα μικρό γραμματάκι, ας το ονομάσουμε χ, συμβολίζουμε αυτό το οποίο μεταβάλλεται, αυτό το οποίο αλλάζει. Αν λοιπόν με την ίδια λογική εμείς αγοράσουμε χ κιλά μήλα, τότε πόσα χρήματα θα πληρώσουμε σύμφωνα με τη λογική που περιγράψαμε παραπάνω, θα πληρώσουμε χ φορές το 0,60. Εντάξει, ή πιο απλά αν θέλει κάποιος, θα πληρώσουμε 0,60 επί χ τι ευρώ. Επομένως, η μεταβλητή δείχνει κάτι το οποίο αλλάζει, κάτι το οποίο δεν παραμένει σταθερό, αλλά μεταβάλλεται και αυτό το συμβολίζουμε με ένα μικρό γραμματάκι. Φέρει πίν το χ. Λοιπόν, αυτό το χ, δηλαδή το γράμμα χ, η οποία παριστάνει ένα οποιοδήποτε αριθμό, λέει τη μεταβλητή. Επί παραδείγματι, το χ στην πρώτη περίπτωση είναι ο αριθμός 1. Στη δεύτερη περίπτωση το χ είναι ο αριθμός 2. Στην τρίτη περίπτωση το χ είναι ο αριθμός 3. Πίσω από το χ λοιπόν, πίσω από τη μεταβλητή μας, εμείς βάζουμε κάθε φορά ένα συγκεκριμένο νουμεράκι. Οποιοδήποτε νουμεράκι θέλουμε. Αυτό είναι, παιδιά, η μεταβλητή. Να έχετε υγεία, καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.